Τσάπας Βασίλης, είμαι εντατικολόγος στην Εντατική του Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΗΦ. Η σημερινή συνέντευξη τύπου γίνεται με αφορμή την διήμερη απεργία που έχουμε προκυρήσει την επόμενη εβδομάδα. Μια απεργία που έρχεται ως απάντηση των νοσοκομειακών γιατρών και ως αποτέλεσμα της αγανάκτησής τους για τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Πολιτικές απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και των νοσοκομειακών γιατρών. Τα προβλήματα που έχουμε είναι πάρα πολλά. Μια συμβάμε πλέον για ένα σύστημα υγείας το οποίο όχι έχει πολλά προβλήματα, αλλά είναι πραγματικά σε φάση πλήρους κατάρρευσης. Αν κανείς θέλει να σταχυολογήσει τα προβλήματα αυτά, έχουν να κάνουν κυρίως με τις πρώτα και κύρια με το μισθολογικό, το οποίο είναι καθυλωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και γενικά το οικονομικό κυνήγι που γίνεται εναντίον των γιατρών με τη φορολόγησή τους, τις εφημερίες κτλ. Έχουμε πολλά προβλήματα λειτουργικά. Αναφέρω σταχυολογώ τις μετακινήσεις γιατρών που γίνονται δίκαιη περιφερών θείασου από πόλη σε πόλη και από κλινική σε κλινική. Παθολόγοι, ανεσιολόγοι, εντατικολόγοι από Θεσσαλονίκη σε πόλεις της επαρχίας, αλλά και παθολόγοι, εντατικολόγοι που πηγαίνουν πλέον σε παθολογικές κλινικές για να κάνουν τον παθολόγο στην επαρχία. Συνθήκη που εξοντώνει ψυχικά και σωματικά τους γιατρούς, αλλά και τους οθεί σε κύμα, επιτείνει το κύμα φυγής το οποίο ήδη υπάρχει. Από εκεί πέρα, πολλές κλινικές σε όλη την Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι δραματικά υποστελεχωμένες και λειτουργικά έχουν καταρρεύσει και λειτουργούν απλά για το Θεαθήνε με γιατρούς που μετακινούνται από πόλη σε πόλη ή με ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι έρχονται να βοηθήσουν είτε σε εφημερίες είτε και τα πρωινά. Και υπάρχει μια άλλη πλειάδα προβλημάτων, τα οποία θα αναφέρουμε τώρα στην συνέντευξη τύπου, αλλά και τα οποία θα αναφέρουμε αναλυτικά στα δελτία τύπου τα οποία κατά καιρούς σου βάζουν. Στο νοσοκομείο σας. Κάποια νοσοκομεία στις πόλεις είναι λιγότερο άσχημα στελεχωμένα σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια. Ένα από αυτά είναι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά ακόμα και στα καλά στελεχωμένα νοσοκομεία υπάρχουν προβλήματα. Π.χ. στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου γνωρίζω ότι τους τελευταίους μήνες έχουν φύγει ή 4-5 ανεσιολόγοι προς το εξωτερικό. Και αυτό γίνεται στο πλαίσιο της πολύ κακής αμοιβής που υπάρχει, ενώ στο εξωτερικό, π.χ. στην Κύπρο, οι αμοιβές είναι πολλαπλάσιες. Και δεν είναι μόνο ότι οι αμοιβές των γιατρών είναι χαμηλές, αλλά είναι μια συνολική απαξίωση που δεχόμαστε οι νοσοκομειακοί γιατροί. Και αυτό έχει να κάνει και με τις κακές αμοιβές και με τις κακές εργασιακές συνθήκες, π.χ. τις μετακινήσεις από πόλη σε πόλη και την όλη οικονομική μεταχείριση. Π.χ. οι εφημερίες οι οποίες παλιά φορολογούνταν αυτοτελώς με χαμηλότερο συντελεστή, σήμερα φορολογούνται με υψηλό συντελεστή. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το περίφημο 48ωρο, το οποίο είναι θεωρητικά ο μέγιστος χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους γιατρούς στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζεται. Πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή εδώ και άπειρα χρόνια. Και όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά εξωθούμαστε να δουλεύουμε 55-60 ώρες την εβδομάδα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που οθούν τους γιατρούς όχι μόνο να μην έρθουν στο ΕΣΥ, αλλά να σηκωθούν να φύγουν.